Θέλω να πιστεύω ότι έγινε από αυλεψία και από λάθος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν τίποτα το πονηρό και δεν έγινε τίποτα κακοπροαίρετα. Την αγανάκτηση του Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής προκάλεσαν οι επιλογές της περιφέρειας Κρήτης σε ό,τι αφορά το έργο που πραγματοποίησε για την ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής. Είχε υλοποιηθεί πλέον το έργο όταν το μάθαμε εμείς. Όταν το μάθε όλος ο κόσμος, το μάθαμε και εμείς. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της περιφέρειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο συμμετείχαν 30 κριτικά συγκροτήματα παραδοσιακής μουσικής, που δημιούργησαν βίντεο συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο νέο ψηφιακό κανάλι της περιφέρειας Κρητής. Ούτε μας είχε πληροφορήσει κανείς, ούτε είχαμε ρωτηθεί, ούτε ζητήθηκε η συνδρομή μας ή οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία, τίποτα. Εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε στα μέλη μας με ποιο κριτήριο επιλέχθηκαν τα συγκροτήματα και εμείς αγνοούσαμε το ίδιο το έργο, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής καταγγέλει την απαξίωσή του από την περιφέρεια και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής διεκδικεί το ρόλο του ως εταίρος της περιφέρειας Κρήτης στα θέματα διατήρησης, εξέλιξης και προσαρμογής στο σήμερα, χωρίς αλλοιώσεις της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Εμείς, οι κριτικοί καλλιτέχνες, είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια και εργαζόμαστε ακούραστα και αφιλοκερδώς για αυτούς τους σκοπούς. Εμείς δεν είπαμε ούτε να μην γίνει το έργο, ούτε προς Θεού, το τονίζω αυτό, μάλιστα δημόσια έχουμε συγχαρεί τα συγκροτήματα του συναδέλφου μας που λάβανε μέρος, δεν είμαστε αρνητικοί για τα συγκροτήματα που επιλέχθηκαν, δεν έχουμε τίποτα με τους συναδέλφους μας. Καλώς πήγαν και καλώς συμμετείχαν στο έργο. Απλά η ένστασή μας είναι για ποιο λόγο απαξιώθηκε ο μεγαλύτερος φορέας των κριτικών καλλιτεχνών. Παράλληλα, στην επιστολή του αφήνει εχμές και για το γεγονός πως τα συγκροτήματα που συμμετείχαν στο έργο προέρχονται μόνο από τον νομό Ηρακλείου. Σημειώνουμε ότι η επιλογή των συγκροτημάτων έγινε μόνο από τον νομό Ηρακλείου. Τονίζουμε με κάθε τρόπο την αξιοσύνη των συναδέλφων μας που συμμετείχαν. Θεωρούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης όφιλε να εμπλέξει ενεργά το σύλλογό μας για πλείστους λόγους διαφάνειας, παγκρίτιας κάλυψης και φυσικά εμπειρίας και γνώσης. Τουλάχιστον να ζητούσαν τη βοήθειά μας ή κάποια ιδέα με ποιο τρόπο θα ενισχυθούν οι Κρήτες καλλιτέχνες, που η αλήθεια είναι ότι τώρα και ένα χρόνο είναι άνεργοι. Δεν γίνονται γλέδια, δεν γίνονται εκδηλώσεις, υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Οι περισσότεροι δεν περιλαμβάνονται στην ενίσχυση που δίνει το κράτος. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος υπήρξε επικοινωνία, ενώ επίκειται και συνάντηση με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη.